Δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη. Ο κύριος Χιλετζάκης, ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Μικρών Συνεταιρισμών. Μην ξεχνάμε ότι τρέχουν προθεσμίες, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν υπόλοιπα. Φαίνεται ότι κάτι κινείται και ότι οι μέρες αυτές είναι αρκετά σημαντικές. Έτσι θα σας ενημερώσει ο κύριος Χιλετζάκης. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλά, μια χαρά. Περιμέναμε και περιμένουμε κάποιες πληρωμές. Οι πληρωμές αυτές έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από την Τρίτη. Δυστυχώς όμως έγινε μια τετράωρη απεργία από τις εργαζόμενες του ΟΠΕΚΕΠΕ για όλη την Ελλάδα και αυτές οι πληρωμές πάνε λίγο πίσω. Εχθές το βράδυ περίπου 11 η ώρα ξεκίνησε η πρώτη πληρωμή που αφορά τα βιολογικά, τη βιολογική γεωργία, το πρόγραμμα, δηλαδή τα υπόλοιπα της βιολογικής γεωργίας για το έτος 2023, που ανέρχονται περίπου στα 86 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο της πληρωμής αυτής που περιμένουμε να εξελιχθεί και να εγκαθαριστεί μέχρι και τέλος της εβδομάδας, Θεού θέλοντος, και θα πω τη λέξη γιατί εννοώ Θεού θέλοντος, ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αφορά όλες αυτές οι πληρωμές, αφοράνε υπόλοιπα του 23. Είτε αυτά είναι συνδεδεμένες ενισχύσεις, είτε βασική ενίσχυση που κάποιοι παραγωγοί είχαν προβλήματα και ήταν στον έλεγχο ή χρειαζόταν να χρήσουν κάποιες διορθωτικές και θεραπευτικές ενέργειες για να πάρουν την επιδότηση που είναι στα 64 εκατομμύρια ευρώ η βασική, αναδιανεμητική ενίσχυση, μια καινούργια ενίσχυση που πρώτη φορά εφαρμόστηκε φέτος, είναι της νέας ΚΑΠ για τους μικροκαλλιεργητές, παράδειγμα μέχρι 40 στρέμματα ελιές, δικαιάσε την αναδιανεμητική που ανέρχεται και εκείνη στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τους νέους αγρότες στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα περιβόητα 20-33,3 εκατομμύρια ευρώ και όλες αυτές οι πληρωμές μαζί ανέρχονται τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Αφορούν σε χρήματα, κύριε Χιλετζάκη, σε όλη την Ελλάδα, ναι? Αυτά είναι χρήματα που αφορούν όλη την Ελλάδα και είναι υπόλοιπα του 23 και βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού, ναι, πρέπει να εγκαθαριστούν μέχρι και τις 15 Ιουλίου για να ξεκινήσει η διαδικασία της επόμενης πληρωμής που είναι του 24. Αν δεν πληρώσουμε τα υπόλοιπα του 23, υπάρχει πρόβλημα να μπει και ποινή, μια καινούργια ποινή και ένα καινούργιο πρόστιμο στη χώρα μας εάν δεν γίνει αυτή η πληρωμή και αυτή η εγκαθάριση. Λέτε λοιπόν πρέπει όμως... Πρέπει λοιπόν να εγκαθαριστούν μέχρι τις 15 Ιουλίου. Πριν από λίγο είπατε Θεού θέλοντος και είπατε θα σας εξηγήσω παρακάτω. Τι εννοείτε? Τι εννοώ? Δυστυχώς σήμερα πάλι οι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προγραμματισμένη η απεργία όλη μέρα, δηλαδή σήμερα, ενώ την Τρίτη είχαν τετράωρη στάση από τις 11 και μέχρι τις 3. Σήμερα είναι 24ωρη απεργία, 4 εβδόμου δηλαδή σήμερα η μέρα Πέμπτη, και αυτοί με τη σειρά τους περιμένουν τώρα και πάρα πολύ χρονικό διάστημα μια συλλογική σύμβαση που έχουν υπογράψει και περιμένουν εγκρίση από το Εθνικό Λογιστήριο του κράτους, γιατί ξέρετε οι υπαλλήλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υποκατάστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έπονται στις διαδικασίες του δημοσίου υπαλλήλου και η συλλογική του σύμβαση από το Μάιο δεν είχε υπογραφεί, γιατί ξέρετε δυστυχώς η γραφειοκρατία της χώρας μας παίρνει απόφαση ένα υπουργείο και πρέπει να συνυπογράψουν άλλα 10 υπουργεία για να προχωρήσει αυτό. Και οι υπαλλήλοι θεωρήσαν ότι έπρεπε να γίνει η απεργία αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή η στάση εργασίας την Τρίτη και 24ωρη σημερινή, γι' αυτό με βλέπετε και είμαι και λίγο επιφυλακτικός. Να γίνουν οι πληρωμές μέχρι και την Παρασκευή. Μάλιστα. Υπάρχει πιθανότητα κάτωση, να πάνε. Όσοι ήταν κάτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς, για να το ξεκαθαρίσω αυτό, εχθές το βράδυ είδανε τα χρήματα. Όσοι είναι κάτοχοι των υπότραπεζών είναι το περιβόητο Βαλέρ, γιατί εχθές το βράδυ με πήρανε πάρα πολλοί βιοκαλλιεργητές τηλέφωνο και μου λένε, μα μπήκανε τα χρήματα στον τάδε, δεν μπήκανε σε μένα, γιατί
πάντα μπαίνει πρώτα στην Τράπεζα Πειραιώς και μετά στις υπόλοιπες τράπεζες, γιατί η Τράπεζα Πειραιώς έχει το έργο της παλιάς ΑΤΕ. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν και οι υπόλοιπες, ωστόσο τα υπόλοιπα, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, γιατί δεν είναι μόνο οι βιοκαλλιεργητές, οπότε ενδεχόμενα να τρέχουν, αν θέλετε, καταβαλλόμενα υπόλοιπα και την ερχόμενη εβδομάδα, κύριε Χιλετζάκη. Λογικά έτσι είναι. Καταρχήν πρέπει να εγκαθαριστούν τα ποσά αυτά. Τα 240 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να δοθούν και πρέπει να δοθούν γιατί είναι υποχρεωτικά να δοθούν, γιατί έχει πρόβλημα με τα και ο οργανισμός και το Υπουργείο και η χώρα με πρόσθετα. Ωραία. Αν δεν δοθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Έχετε την καλοσύνη να μου πείτε τι είναι αυτή, να μας πείτε η αναδιανεμητική που αναφέρατε πριν από λίγο. Ναι, η αναδιανεμητική ενίσχυση είναι μια ενίσχυση που αφορά τους μικροκαλλιεργητές. Εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2023. Η πληρωμή της έγινε το Δεκέμβριο και είναι το εξής. Αν ένας παραγωγός καλλιεργεί δεντρώδεις καλλιέργειες μέχρι και 40 στρέμματα, μπορεί να πάρει αυτή την ενίσχυση. Αυτή η ενίσχυση αν έρθει από 1.000 ευρώ μέχρι και 3.000 ευρώ, και αν ένας παραγωγός έχει βοσκότοπο μέχρι 170 στρέμματα, που ο βοσκότοπος μεταφράζεται και σε ζώα, δηλαδή παράδειγμα 150 ζώα, μπορεί να πάρει αυτή την αναδιανεμητική. Είναι μια ενίσχυση που την παίρνει ο μικροκαλλιεργητής που δεν μπορεί να συμμετάσχει σε οικολογικά σχήματα και σε άλλες δράσεις και ενισχύει τους μικροκαλλιεργητές. Είναι η ενίσχυση... Μισό λεπτό. Μιλάμε για εκείνους τους μικροκαλλιεργητές που η επιδότησή τους, σας το λέω πάρα πολύ απλά, τώρα δεν λέω ενίσχυση ή έτσι πρασίνισμα όλα τα υπόλοιπα, αλλά νομίζω το καταλαβαίνετε. Αφορά εκείνους τους μικροκαλλιεργητές οι οποίοι με πολύ μικρό κλήρο κάτω από τα 40 στρέμματα ή οτιδήποτε άλλο είχαν μία επιδότηση τα προηγούμενα χρόνια μειούμενη και φτάνανε μέχρι το ποσό των 250 ευρώ και από εκεί και κάτω είχαν τον κίνδυνο να διακοπεί και αυτή, αν θέλετε, η ενίσχυση, σε αυτούς αναφέρεστε. Αυτό άλλαξε τα 250 ευρώ. Τα 250 ευρώ αλλάξανε. Επομένως, ο παραγωγός που πέφτει κάτω από τα 250 ευρώ δεν τη χάνει πλέον την επιδότησή του. Ο κόφτης που έχει μπει ο καινούριος είναι τα 150 ευρώ. Δηλαδή, ένας παραγωγός που τα προηγούμενα χρόνια είχε την περιβόητη σύγκληση. Μάλλον, για να τα ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές. Αν μπουν οι ακροατές στα τραπεζικά τους βιβλιάρια το 2015 στις δεντρώδεις καλλιέργειες, θα δουν ότι πέρανε παράδειγμα 1.000 ευρώ. Αν ξαναμπουν το 2022, και γιατί λέω το 2022 και όχι το 2023, γιατί το 2022 ήταν η τελευταία πληρωμή της προηγούμενου πακέτου της ΚΑΠ. Δηλαδή είχαμε την περιβόητη ΚΑΠ 15-19 που λόγω του κορονοϊού πήρε παράταση 2,5-3 χρόνια περίπου και πήγαμε μέχρι το 22. Αν δούμε τις δεντρώδεις καλλιέργειες στην Ελιά παράδειγμα, από 1.000 ευρώ πήγε στα 500, στα 450 ευρώ. Εκεί ερχόμαστε τώρα, ο νέος φάκελος, το νέο πακέτο και βρίσκει πραγματικά εγκατάλειψη της γης και εγκατάλειψη αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Φανταστείτε ότι καραβάνια ανθρώπων 60-70.000 αφημί το χρόνο φεύγανε από τις αγροτικές ενισχύσεις, και για το περιβόητο 250 ευρώ και για το περιβόητο νόμο το συνταξιοδοτικό, το περιβόητο άθρο του κυρίου Κατρούγκαλου, το άθρο 20 που έλεγε ότι χάνεις τη σύνταξή σου, να φταίει η επιδότηση και όλα αυτά. Όλα αυτά που συνενέσανε αποχωρούσε ο κόσμος, και τότε στο στρατηγικό σχεδιασμό που έγινε είπαν ότι πρέπει να βάλουμε μία ενίσχυση, θα την ονομάσουμε αναδιανεμητική, που θα ενισχύει τους μικροκαλλιεργητές με ένα μικρό ποσό, αλλά είναι ενίσχυση. Αυτό δεν μεταφράζεται καταρχήν ούτε σε χρήματα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι η Αγγέλα η Δουλτζεράκη που παίρνει 2.000 ευρώ επιδότηση στα 40 στρέμματα θα πάρει παραπάνω από το Χιλετζάκι το Μύρο που παίρνει 1.000 ευρώ στα 40 στρέμματα. Γιατί αυτό το φαινόμενο στη χώρα μας δυστυχώς το είχαμε. Ακόμα δεν έχει συμβεί. Είχαμε το περιβόητο ιστορικό δικαίωμα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έπαιρναν μια μικρή επιδότηση. Εγώ δεν μιλάω για πάνω από τα 1.000 ευρώ, μιλάω κάτω από τα 1.000 ευρώ.
οι οποίοι για να μην χάσουν τελείως την επιδότησή τους, αυτά τα νίκιασαν σε δικούς τους ανθρώπους, σε συγγενικά τους πρόσωπα και τα δήλωνε ως νικιασμένα το δικό τους το συγγενικό το πρόσωπο και με καταβαλόταν η επιδότηση. Αυτοί οι άνθρωποι, αν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, τι πρέπει να κάνουν τώρα, από τη στιγμή που λέτε είναι ένα καινούριο κομμάτι η αναδιανεμητική ενίσχυση της ΚΑΠ? Το αφημί που παίρνει την επιδότηση και όχι ο ενοικιαστής, το αφημί, αν τηρεί τις προδιαγραφές, δηλαδή παράδειγμα τα 40 στρέμματα, αυτομάτως που μπορεί στην αναδιανεμητική. Αυτομάτως. Το λέω με την έννοια, προσέξτε. Το αφημί, εγώ θα φέρω παράδειγμα πάλι εμένα και εσάς. Εγώ δεν συμπληρώνω, τέλος πάντων είμαι κάτω από τα στρέμματα, από τα 40 στρέμματα, είμαι κάτω από το χιλιάρικο, εγώ έρχομαι και νοικιάζω τα στρέμματά μου σε εσάς και υπάρχει το αφημί μου και το αφημί σας. Από τη στιγμή που εγώ τα έχω νοικιάσει σε εσάς, το έρχονται αυτόματα σε μένα σημαίνει ότι έρχεται και με βρίσκει και βάζει στο δικό μου το αφημί, ενώ τα έχω νοικιάσει σε εσάς τα στρέμματα τα οποία έχω, τα λιγοστά, πολύ κάτω από τα 40 κλπ. Σε εσάς δεν βάζει. Θα τα βάλει σε εσάς, θα τα τοποθετήσει σε εσάς. Αν εγώ έχω κάτω το 40 στρεμμάτων, αν εγώ όμως πάνω το 40 στρεμμάτων, ωραία. Τα δικά μου ιδιόκτητα χωράφια, εσύ τα ενοικιαζόμενα τα δικά σας, και υπερβαίνουν τα 40 στρέμματα, δεν θα την πάρω. Ωραία. Σας ρώτησα γιατί όση ώρα μιλάμε, με ρωτήσανε και μου ήρθε ως ερώτημα για να σας το θέσω αυτό, κύριε Χελεζάκη, εάν χρειάζεται αυτός που τα νοικιάζει να επαναενεργοποιήσει από μόνος του το δικό του το αφημί στην ένωση και τη δική του την περιουσία, αλλά δώσατε την απάντηση ότι αυτό αυτά τα χρήματα. Όχι, αυτό είναι πολύ εύλογο όμως που λέτε. Γιατί αν εγώ είμαι επαγγελματίας αγρότης. Φυσικά για να κάνω τον επαγγελματία αγρότη δεν τον κάνουμε 40 στρέμματα πλέον. Χρειάζομαι πολλά περισσότερα. Ναι. Λοιπόν, αν εγώ είμαι επαγγελματία. Συνήθως αυτά γίνονται με τους ετεροεπαγγελματίες, το ξέρετε. Ναι, αν εγώ είμαι επαγγελματία αγρότη και έχω τα δικά μου στρέμματα, αλφα στρέμματα, και νοικιάσω και από άλλους 2-3, ναι, τότε χάνεται η αναδιανεμητική. Αν ξαναεπιστρέψει στον ιδιοκτήτη η βασική ενίσχυση του ιδιοκτήτη και έχει ο ιδιοκτήτης κάτω από 40 στρέμματα, δικαιάται να την πάρει την αναδιανεμητική. Επομένως, κάποιοι πρέπει να το δούνε αυτό, δηλαδή κάποιοι ιδιοκτήτες που νοικιάζανε τη γη σε άλλους, πρέπει να το δούνε αν τους συμφέρει να την πάρουν πίσω, γιατί θα πάρουν την αναδιανεμητική. Γιατί ο νικάρης τους δεν θα την πάρει. Φαντάζομαι ότι όποιος πάει στην ένωσή του, ότι είναι μία περίοδος που μπορούν να το απαντήσουν. Δεν προλαβαίνει σαφέστατα για το 23 να πάρει χρήματα, να φανταστώ. Το 23 όχι, για το 24 όμως ναι. Για το 24 και πάντα, ναι. Και να ξέρετε κάτι, ότι η αναδιανεμητική είναι η ενδιάμεση πληρωμή που θα πληρώνεται μέχρι και το 2027 πάντα το Δεκέμβριο. Δηλαδή θα παίρνουμε τον Οκτώβριο την προκαταβολή, ναι, θα έχουμε την ενδιάμεση πληρωμή που θα είναι το μήνα Δεκέμβριο και θα έχουμε και την αγκαθάριση που θα είναι τον Απρίλιο, τον Μάιο, αναλόγως τώρα, τα 20 και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Οι πληροφορίες όλες αυτές για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα και να δει πώς θα το προχωρήσει, γιατί φαντάζομαι ότι θα ανοίξει κάπου παρακάτω και το όλο σύστημα της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων. Δεν ξέρω πότε γίνεται, δεν θυμάμαι πότε γίνεται αυτό, κύριε Χιλετζάκη. Πρέπει να ρωτήσει τις ενώσεις. Πρέπει να ρωτήσει τις ενώσεις για τους συνεταιρισμούς. Το σύστημα δεν έχει ανοίξει ακόμα. Θεωρώ ότι τώρα με το πέρας της πληρωμής που περιμένουμε αυτές τις ώρες και αυτές τον τις μέρες, λοιπόν, τα περιβόητα 240, με το που γίνει η εγκατάρρηση του 23, θα ανοίξει το σύστημα για το 24. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς.